Οι κλασικοί συνθέτες στο μυαλό πολλών από εμάς φαντάζουν υπάρξεις με λαμπρά μυαλά, ιδιοφυΐες της μουσικής, η οποία μουσική μάλιστα βρισκόταν στα καλύτερά της, που απαθανάτησαν με τον πιο έντεχνο τρόπο τον κόσμο, συνθέτοντας συμφωνίες, σονάτες, όπερες, οι οποίες δεν θα σταματήσουν ποτέ να παίζονται. Για να μην πέσετε πάνω μου να με φάτε με τον όρο κλασικοί συνθέτες, από εδώ και πέρα θα εννοώ όλους τους συνθέτες, από μπαρόκ εποχή μέχρι νεοκλασική, άσχετα ότι ο όρος αυτός δεν είναι δόκιμος. Deal with it. Πέρα από όλα αυτά όμως, ήταν και άνθρωποι που ζούσαν μέσα στην καθημερινότητα της εποχής τους και μερικές φορές ξέφευγαν απέναντι σε συναδέλφους τους. Πάμε να δούμε 10 στιγμές όπου μεγάλοι κλασικοί συνθέτες προσέβαλαν κάποιο συνάδελφό τους. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν τους υποβαθμίζει είτε τους κάνει λιγότερο ταλαντούχους και ιδιοφυείς, αντιθέτως τους προσδίδει μία ανθρώπινη πλευρά και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Ρόμπερτ Σούμαν είπε για τον κατά τα άλλα τυποτένιο Ρίτσαρντ Βάγνερ ότι δεν μπορεί να γράψει ή να σκεφτεί 4 διαδοχικά μέτρα όμορφης και καλής μουσικής. Ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι είπε για τον συμπατριώτη του Αλεξάντερ Μποροντίν ότι δεν μπορεί να συνθέσει ούτε μία γραμμή χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου. Ouch. Ο Καμί Σενσάνς πέταξε κάτι ελαφρύ μωρέ, έτσι αδερφικό, στον Κλοντ Ντεμπισί, όπως ο Ντεμπισί δεν δημιούργησε κανένα στυλ. Καλλιέργησε κάτι που στερείται ύφους και κοινής λογικής. Ο Ζορζ Μπιζέ είπε έτσι αγαπησιάρικα για τον Ρίτσαρντ Βάγνερ ότι είναι πρικισμένος με τόση περηφάνεια που η κριτική δεν μπορεί να αγγίξει την καρδιά του, δεδομένου ότι έχει καρδιά, πράγμα που αμφιβάλλω. Ο Βον Βίλιαμς για τον Γκούσταβ Μάλερ είπε έτσι απλά ότι είναι μια καλή απομίμηση ενός συνθέτη. Η γυναίκα της παρέας μας, η Κλάρα Σούμαν, είπε για τον Φρανς Λίστ ότι αυτό είναι απλώς άσκοπος θόρυβος, δεν είναι μια υγιής ιδέα. Όλα είναι μπερδεμένα και πλέον δεν υπάρχει σαφής αρμονική πρόοδος εδώ. Ο Σεργέι Προκόφιεφ είπε για τον Ιγκόρ Στραβίνσκι ότι είναι ένας Μπαχ σε λάθος νότες. Ένα εξαιρετικό, ένα από τα αγαπημένα μου, είναι του Aaron Copland για τον Vaughan Williams και αυτό με πάρα πολύ αγάπη. Όταν ακούς την πέμπτη συμφωνία του Vaughan Williams, είναι σαν να κοιτάς μία γελάδα για 45 λεπτά. Ο Πετόβεν, όταν συνομίλησε με τον αρκετά νεότερό του Τζοακίνο Ροσίνι, προφανώς τον συμβούλεψε μερικά πράγματα, λέγοντάς του «Οι δραματικές όπερες δεν είναι για τους Ιταλούς. Δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε το αληθινό δράμα». Εδώ που τα λέμε, ό,τι και να σου λέει ο Πετόβεν, ευχαριστώ θα έλεγες. Και τέλος, με τόσα νεύρα που θα κουβαλούσε αυτό το παιδί ονόματι Τζοακίνο Ροσίνι, με αυτά που του είχε πει ο Μπετόβεν, γύρισε και είπε για την όπερα Lohengrin του Ρίτσαρντ Βάγνερ ότι δεν μπορεί κανείς να κρίνει την όπερα του Βάγνερ με μία μόνο ακρόαση και σίγουρα δεν σκοπεύω να την ακούσω δεύτερη φορά. Ένας λεκτικός πόλεμος γιγάντων, όπου καθένας από αυτούς ξεχωριστά άφησε τη δική του εποχή. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ήμουν ο Γιάννης Ρούσος και παρακολουθήσατε Science Behind Music.